Εμπρισμός, παράνομη απόρριψη αποβλήτων, μεταβολή αγιαλού, λαθροθυρία και εκχέρσωση δασικών εκτάσεων αποτελούν τα 5 περιβαλλοντικά εγκλήματα στο νησί μας. Μάλιστα, αυτά αποτελούν το 82% όλων των περιβαλλοντικών διώξεων που έχουν καταχωρηθεί στα ποινικά δικαστήρια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά περιπτώσεις πυρκαγιάς. Το πρώτο διοκόμενο έγκλημα είναι ο εμπρισμός, που φτάνει περίπου το 42% των εγκλημάτων που τελέστηκαν στο διάστημα 2015-2020. Το σύνολο των υποθέσεων που μελετήθηκαν φτάνουν περίπου τις 10.000 ανά έτος. Από αυτές όμως, μετά από αποδελτίωση, καταλήγουμε περίπου στα 300 εγκλήματα περιβαλλοντικά ανά έτος. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο τόπος που ζούμε δεν είναι ούτε δικός μας, τον έχουμε δανειστεί και θα τον παραδώσουμε. Τον έχουμε δανειστεί από τους πατεράδες μας. Μας τον παρέδωσαν σε μια καλή κατάσταση. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τον διατηρήσουμε και να τον παραδώσουμε σε καλύτερη κατάσταση. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος Life Natura Themis, το οποίο υλοποίησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους Ηρακλείου και Χανίων, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Στη Δυτική Κρήτη διαφοροποιείται ελάχιστα η εικόνα. Έχουμε πάλι αυτά τα 5 εγκλήματα να πρωταγωνιστούν, συν την παράνομη δόμηση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε γύρω στις 20 διατάξεις στο ποινικό δίκαιο περιβαλλοντικές. Στην Ελλάδα έχει μείνει πλέον μία, αυτή του εμπρισμού. Αφαιρέθηκαν αντίθετα διατάξεις, όπως αυτή που αφορά στη δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων. Την περίοδο 2015-2019 υπήρξαν 515 περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 που αντιμετωπίστηκαν από τα δικαστήρια της Ανατολικής Κρήτης μέσω ποινών φυλάκισης ή επιβολής προστίμου, αρχειοθέτησης ή αθώωσης. Από τα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου είδαμε ότι δεν διαφοροποιείται καθόλου η εγκληματικότητα εντός και εκτός Natura. Στις δικαστικές αποφάσεις έχουμε μία στις δύο υποθέσεις περίπου να αναβάλλεται. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που άγγιξε και το 11% να πάβει η δίωξη λόγω νομοθετικών πρωτοβουλειών. Παράλληλα, καταγράφηκαν 124 περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που αντιμετωπίστηκαν από την διοίκηση. Πάντως, μόνο σε δύο περιπτώσεις έγινε αποκατάσταση περιβάλλοντος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα. Επιβαρύνονται κάποιες υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία και η πυροσβεστική, πολλές φορές και η θυροφυλακή. Γενικώς όμως δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και δεν υπάρχει και ένα κοινό μητρό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπόκος στις αδυναμίες τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών, με τον ίδιο να στέλνει τα δικά του μηνύματα με φόντο τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στο νησί μας. Πρώτα απ' όλα ευαισθητοποίηση. Ευαισθητοποίηση ότι η Κρήτη έχει 54 περιοχές, πολύ σημαντικές είναι καταφύγια ζωής, δηλαδή εδώ αναπαράγεται ζωή. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό γηπών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευθύνη για τη διατήρηση αυτού του είδους.